Έλα. Λοιπόν, Φώτη, θα πάρεις τηλέφωνο τον Άρη Καβατζίκη και θα του πεις ότι είσαι ο Ευγένιος Τσούτσος. Πώς? Ευγένιος Τσούτσος. Θα πεις ότι είσαι φοιτητής ιατρικής και ότι πήρες το τηλέφωνο του από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που είναι φίλος σου. Θα τον ρωτήσεις αν μπορεί να σου δώσει κάποια συνέντευξη που θα ήθελες. Η συνέντευξη να μιλάει για το σεξ, γιατί είναι σπάνια περίπτωση. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν δηλώσει ότι δεν τους αρέσει το σεξ, ναι, και ότι δεν κάνουν καθόλου. Μπορούμε να δούμε αυτό το απόσπασμα. Αυτό είναι ανενεργή και δεν κάνει κουκού. Ναι. Φαντασιώσεις έχουν. Αυτό ήθελα να σου πω, επειδή είπα ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσουν. Φαντασιώνες. Όχι, παιδί μου, δεν είναι νεκρά όλα. Δεν έχεις ούτε φαντασιώσεις. Ρε, είναι νεκρά σου όλα και ήθελα να το ρωτήσω. Αυτό το κάνει ο Πέδικ. Εγώ μια για τις φαντασιώσεις θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σκητή, που είμαι ανενεργός. Ρε, παιδιά, άμα συνουσιάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν καταντάει και λίγο αηδία. Λοιπόν, θα του πεις ότι αυτή τη συνέντευξη θα τη χρειαστείς στο πλαίσιο μιας έρευνας για την αποχή των νέων από το σεξ, που θα είναι και η πτυχιακή σου. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση «Θα ήθελα να σε συναντήσω, κύριε Καβατζίκη μου, γιατί και εγώ συχαίνω με το σεξ και θέλω να μοιραστώ τον πόνο μου». Καλή επιτυχία. Τέλειο, τέλειο. Πώς μιλάς? Ντροπαλός. Να είσαι και λίγος. Όχι, θα δούμε. Ό,τι σου βγει. Καλό. Ναι, καλησπέρα σας. Ο κύριος Καβατζίκης. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ευγένιος Τσούτσος, λέγομαι. Ευγένιος. Τσούτσος. Τσούτσος. Μάλιστα. Έχω πάρει το τηλέφωνό σας από τον κύριο Ουγγαρέζο. Από τον Δημήτρη. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Και... Ξέρετε κάτι, κύριε Καβατζίκη, είμαι τελειόφυτος στην ιατρική σχολή και κάνω το... Θέλω να πάρω το πτυχίο μου και κάνω την πτυχιακή μου έρευνα και έχω κάνει μία έρευνα για την αποχή των νέων από το σεξ. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω, μη γελάτε, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που... Θα σας πω την έρευνά μου. Όλοι οι άνθρωποι μου λένε ότι κάνουν σεξ. Εγώ, επειδή έχω μία σχέση με τον εαυτό μου ιδιαίτερη, ναι, δεν κάνω σεξ. Και μαζί σας. Και εγώ μαζί σας. Όταν σας είδα στη τηλεόραση που το λέγατε, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που λέω επιτέλους να πάρω μία συνέντευξη από τον άνθρωπο ο οποίος το λέει ξεκάθαρα. Δεν φοβάται να είναι διαφορετικά οι απόψεις του από τους υπόλοιπους. Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Καβατζίκη, είμαι ένας άνθρωπος που έχω απειβδίσει πια. Όλο σεξ, 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 σεξ. Κύριε Τσούτσο μου, και εγώ πραγματικά, δουλεύοντας φέτος με τον κύριο Κωστόπουλο, έχω απειβδίσει να μιλάω για σεξ κάθε μέρα με σεξουαλικά υπονοούμενα. Μα ο κύριος Κωστόπουλος όλα αυτά τα χρόνια μας λέει πώς το κάνουν και πώς το ξανακάνουν. Ναι, θα συμφωνήσω. Συμφωνείτε? Βεβαίως, είναι όλοι σεξομανείς εκεί. Κύριε Καβατζίκη μου, θέλω να βγούμε να πιούμε έναν καφέ. Να τα πούμε. Ξέρετε κάτι, να βγείτε ένας άνθρωπος, το ενδιαφέρον του είναι να πάει μια βόλτα στην εξοχή, να γνωρίσει κόσμο, να κυνηγηθεί, να πάει μια πάστα τέλος πάντων. Αλλά τι να κάνει τώρα, σεξ, συνέχεια. Κύριε Τσούτσο μου, έχετε μείνει και εσείς το 60, όπως και εγώ. Κύριε, στη δεκαετία, κολλημένος. Να σας πω κάτι, είμαι πάρα πολύ πιο νέος, επειδή τώρα παίρνω και το πτυχίο μου στην ιατρική και θέλω να κάνω και αυτή την έρευνα και ειλικρινά οι συμφοιτητές μου με κοροϊδεύουν. Τέτοιο bullying δεν έχετε φανταστείτε. Το bullying το έχω ζήσει και εγώ, σας πληροφορώ. Το έχετε ζήσει. Καθημερινά. Πείτε μου. Βεβαίως. Δεν το ζω καθημερινά κι εγώ, μα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε όλοι σεξ. Δηλαδή, πραγματικά είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή. Την πάστα μας, πού θα τη φάμε? Καλή, και να σας πω κάτι. Επειδή είμαι και εμφανίσιμος, πηγαίνω σε ένα μπαρ και έρχονται από δίπλα μου κάτι κοπέλες και το μυαλό τους εκεί. Λέω εγώ να πιούμε ένα ποτό, τέλος πάντων να συναναστραφούμε, να παίξουμε ένα σκάκι. Αλλά όχι να συνευρεθούμε. Και επίσης μη κοιτάει μία κοπέλα, μη είχε ρωτήσει αν είμαι τριχωτός. Μα τι είναι τριχωτός πράγματα. Ναι. Είναι αυτά τα σεξουαλικά, κύριε Τσούτσο, εγώ σας καταλαβαίνω απόλυτα. Τσούτσο, να μάθουμε. Τσούτσο, ναι. Κάνει streaming, δεν κάνει streaming, δηλαδή τι αρέσει, τι το ένα, τι το γιουβέτσι, τι το κοκορέτσι που είναι ο κ. Κωστόπουλος. Είναι. Ναι. Είναι τραγικό, είναι τραγικό, διότι υπάρχει μια αιμονή του άντρα με το σεξ. Και τη γυναίκα μπορώ να πω. Συμφωνήσω. Να σας ρωτήσω. Αφήστε αυτό το πράγμα που λέτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξαναμιλήσετε για το μέγεθος.
Εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει για μένα. Όχι εσύ, δεν έχει. Για όνομα του. Για όνομα, και εγώ αυτό λέω για όνομα. Ναι. Να του πείτε του κυρίου Κωστόπουλου ότι να μην ξαναμιλάνε για το μέγεθος. Είναι αβυσαλαίος και ασύστολος. Δεν μπορώ να το συμμαζέψω πραγματικά, κύριε Τσούτσο. Να σας πω περιπτώσεις αν εμάς βρει κατάλληλα στην Αθήνα. Ούτε μία. Ούτε μία. Είμαστε δύο δηλαδή, ε. Ναι, δεν γινόμαστε ομάδα, αλλά τέλος πάντων στην έρευνά μου θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Προτείνετε κάποια λύση εσείς τώρα για να γίνουμε ομάδα, πώς θα σας βοηθήσω? Να ανοίξουμε μια σελίδα στο Facebook. Και τι θα λέμε? Να λέμε... Αποχή τώρα. Η Παρθένη τώρα, ξέρω εγώ. Α, ξέρετε, εγώ είμαι Παρθένος και στο ζώδιο, ξέρετε, κύριε Τσούτσο. Και εγώ. Και εσύ. Πόσο του μήνα έχετε γεννηθεί? 1η Σεπτεμβρίου. Εγώ 5. Είμαστε κλινικές περιπτώσεις τότε, μάλλον. Ξέρετε. Μήπως ήταν τίποτα τότε το. Δεν αισθάνομαι πια μόνος. Αλήθεια σας λέω. Όταν αρχίσατε να μιλάτε για τον εαυτό σας και να έχετε τέτοια. Δηλαδή, ειλικρινά, άνοιξα τα μάτια μου, άνοιξα την τηλεόραση και άκουγα συνέχεια αυτά που λέτε. Και έχετε πάει. Άνοιξα και εγώ. Άνοιξαν και εμένα τα μάτια μου, να σας πω την αλήθεια. Πώς τους ανέχεστε αυτούς δίπλα σας? Δεν ξέρω. Είναι αυτή της εποχής μας. Όλοι αυτοί, ξέρετε, που από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτονται. Τι μουσική ακούτε? Εγώ τα πάντα. Έχω πολύ ελεύθερο μυαλό στη μουσική, ναι. Και ραπ. Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, τα ακούτε? Όχι. Δεν είναι από τα. Εγώ το Γκέντλ το έχω λιώσει. Αλήθεια λέτε? Ναι, ναι. Πόσο χάρηκα. Πότε θα τα πούμε από κοντά τώρα για τη διατριβή? Να τα πούμε από κοντά. Πού να πάμε? Θα μου πείτε εσείς, πού έχει την καλή την πάστα? Στου Φλόκα. Εκεί θα πάμε αναγκαστικά. Ωραία. Στου Ζώνα μ' αρέσει. Στου Ζώνα να πάμε, βεβαίω. Θα το κάψουμε. Θα το κάψουμε. Κάνετε γραμματώσιμα συλλογή, κάνετε? Τώρα να σας πω την αλήθεια, μην με κοροϊδέψετε. Τι? Έχω τουλάχιστον 4-5 άλμπουμ, αλλά το έχω αφήσει στο πατρικό μου, στη Θεσσαλονίκη. Έκανα να παλιά. Τα φέρετε. Ναι, να τα, να τα φέρω. Δεν μου λέτε, έχετε και το πρώτο γραμματώσιμο με τον Ερμή? Το έχω, σε πολλές παραλλαγές αν θυμάμαι. Του Ερμού. Του Ερμού. Νομίζω ότι το έχω, θέλετε να το ψάξω? Έχω κι εγώ, να τα φέρουμε, τα δείξουμε. Ωραία. Πάστες, γραμματώσιμα. Χαρτοπετσέτες συλλογή κάνετε? Αχ, όχι, χαρτοπετσέτες. Καλαμάκια? Όχι. Μαγνητάκια για το ψυγείο, ναι. Μαγνητάκια. Κι εγώ ναι. Πολλά. Πολύ ωραία. Νομίζω έχουμε ένα σπίρτα, κοινό δρόμο μπροστά σπίρτα, μας. Από σπίρτα. Εστιατόρια. Όχι, όχι, σπίρτα, όχι, δεν έχω σπίρτα. Κάνει. Έχω πολλά σπίρτα. Βοηθά αυτό στη διατριβή σας? Όχι, αυτό είναι άσχετο. Το κατάλαβα. Τι θα γίνει όμως τώρα? Λοιπόν, θα συναντηθούμε στους Ζώνας αύριο στις... τι ώρα τελειώνεται? Αύριο κλείνω τεύχος στο People. Θέλετε να πούμε μεθαύριο Παρασκευή? Εντάξει. Είναι καλύτερη μέρα. Ναι, θα το κάψουμε. Παρασκευή όμορφα. Βράδυ βγαίνει όλος ο κόσμος. Πολύ όμορφο. Στις 6 το απόγευμα, θέλετε. Θα περπατήσουμε και στη Διονύση Ωροπαγή. Πότς και Μαρία Λάης. Γεια σου, Άρη! Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φάρσα. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα. Είμαι σίγουρος. Τώρα που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν τον κύριο Μα τι σου λένε, παιδί μου, εκεί. Αχ, σε παιδεύουνε, Άρη. Ωραία, παιδιά, να σας πω κάτι. Έπεσα κι εγώ πάνω στην περίπτωση. Ήμουνα κι εγώ φλόρος που ήμουνα. Έπεσα πάνω στον Πέτρο και ήρθε και με αποτελείωσε φέτος. Ταιριάζεται πολύ ωραία. Μ' αρέσει η παραδοχή αυτού του. Έτσι όπως το λες, μια χαρά. Τέλεια. Ήμουνα. Βέβαια, αφού είμαι. Παιδιά, να είστε καλά. Αλήθεια και λέω. Πάντως, νομίζω ότι η σχέση σας θα σε εξελίξει και σένα και τον Πέτρο. Σίγουρα. Σίγουρα και τον μόνο... Πέτρο. Ναι, θα τον εξελίξει. Όμως, μην κλειστώ εγώ για πάντα σε κλουβί και ο Πέτρος είναι ακόμα απ' έξω. Μπα, θα έχεις εσύ τα γραμματώσιμα, μην ανησυχείς. Θα τα φέρεις από τις Σέρες, θα τα φέρεις. Μωρέ, αλήθεια σας λέω, τα έχω πάνω στη Θεσσαλονίκη. Να σας τα φέρω να τα κορνιζούσετε. Εντάξει. Λοιπόν, Άρη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό απόγευμα. Γεια σου.